Σε παρατεταμένες διακοπές και ουσιαστική αμάθεια υποχρεώνει η κρατική αδιαφορία τους μαθητές του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο, πολλοί από τους οποίους 26 μέρες μετά την έναρξη της νέας χρονιάς δεν έχουν μπει ακόμη σε τάξη. Υπενθυμίζω ότι σήμερα δουλεύει μόνο μία τάξη το δημοτικό, έχει έρθει μόνο μία δασκάλα. Οι γονείς τους κατέθεσαν σήμερα ιδιοχείρος εξώδικο στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και μέσω αντιπροσώπου στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ για το θέμα ενημερώθηκε ακόμη και ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα παιδείας. Να έρχονται οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος εκπαίδευση την ώρα τους. Να μην πάει 10 Οκτώβρη και να παρακαλάμε και να επιτιθέμεθα σε ανθρώπους που ίσως κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ίσως όχι, αυτό θα φανεί. Ό,τι να μου χρεώσετε, θα μου το χρεώσετε και μου το έχετε χρεώσει ήδη και με το εξώδικο το οποίο κάνετε. Οι ευθύνες που με αναλογούν θα τις αναλάβω εγώ. Ενώπιον σε ενωπίον. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι έκανα ό,τι ήταν δυνατόν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε τεταμένη ατμόσφαιρα, καθώς η υπομονή, όπως φαίνεται, έχει εξαντληθεί και στις δύο πλευρές. Κάνετε λάθος. Το λέτε αβίαστα αυτό. Οι παλινοδίες που καθυστέρησαν την ίδρυση και λειτουργία του σχολείου συνεχίζονται με το σύριαλ της τελέχωσής του, το οποίο ξεκινά από το 0 κάθε Σεπτέμβρη. Πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία να δούμε ποιος έχει την ευθύνη αυτής της κατάστασης. Το πιο απλό είναι αυτό. Ίσως δεν κατάφερα να πείσω στον βαθμό που έπρεπε αυτούς που είναι πάνω από μένα, για τη σοβαρότητα της λειτουργίας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών καλύπτονται πάντα στο ΚΕΠΕΝΤΕ από αναπληρωτές, οι οποίοι φέτος αποτελούν είδος έναν επαρκία σε κάθε περίπτωση. Μου ζητάνε να διαχειριστώ προβλήματα που εγώ, εάν δεν έχω στα χέρια μου συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορώ να τα λύσω. Η δυστυχία πολλών δεν είναι παρηγορία κανενός. Λυπόμαστε για όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στη παιδεία στην Ελλάδα. Στο ελληνόφωνο δημοτικό έχει τοποθετηθεί μόνο μία από τις 5 δασκάλες και σήμερα λειτουργεί μόνο η πρώτη δημοτικού. Οι μαθητές των υπολείπων τάξεων φιλοξενούνται εδώ και μία εβδομάδα στα αγγλόφωνα τμήματα, τα οποία είναι αδύνατο να εξακολουθήσουν να λειτουργούν με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνουν οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών. Το σχολείο άνοιξε την περασμένη Τετάρτη. Στο δημοτικό που φοιτούν τα δικά μου παιδιά κάνουν μάθημα ανά δύο τάξεις, και ελληνόφωνοι και αγγλόφωνοι μαζί. Είναι αδύνατο να καταλάβουν οτιδήποτε, εξηγεί η μητέρα τριών μαθητών. Και όλα αυτά τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Σχολείο ιδρύθηκε ως προϋπόθεση για την παραμονή του ενίσχυα στο Ηράκλειο. Ζητάμε μία άμεση συνάντηση με τον Υπουργό για να συζητήσουμε όλα αυτά που ξέρουν στο Υπουργείο. Ευρωπαϊκή προσπάθεια να έρθει ο οργανισμός εδώ, αλλά το στηρίξαμε κι εμείς. Για ποιο λόγο λοιπόν γίνεται αυτό, και γιατί υπάρχει μια παραφημολογία. Είμαστε ελίτ. Αν το διαφορετικό το ξαναείπα είναι ελίτ, τότε παιδιά, συγγνώμη, αλλά.